Περιμέναμε να πάει, να πάει στον εισαγγελέα ο πατέρας Αντώνιος. Χθες. Ο οποίος δεν πήγε. Πήρε δεκαήμερη προθεσμία πάλι μαζί με τους συνεργάτες του. Υπήρχε μια ένταση με τους δικαστικούς, διότι δεν ήθελαν να δώσουν νέα παράταση. Τέλος πάντων, πήρανε 10 ημέρες ακόμα παράταση και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουμε τον κύριο Καραγιάννη και τον κύριο Καλιακμάνη στην παρέα μας, που θα μας δώσουν πολλές πληροφορίες. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από κάτι άλλο που μας έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητήσαμε. Βγήκε ένα παιδί της Κιβωτού και έκανε κάποιες καταγγελίες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, έτσι. Μετά αυτό το παιδί βγήκε στο site Εκκλησία Online. Και είπε τα εντελώς αντίθετα πράγματα. Και μάλιστα είπε ότι πληρώθηκε γι' αυτό και ο Νίκος Ευαγγελάτος ήδη έχει κινηθεί νομικά εναντίον του. Ας τον ακούσουμε τι είπε για να το σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας, πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πει τη μία μέρα το άσπρο και την άλλη μέρα το μαύρο. Τη μία φορά την πρώτη βγήκε και κατήγγειλε τον πατέρα Αντώνιο. Βεβαίως. Και μετά βγαίνει στο Εκκλησία Online και τι λέει, ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος, ας πούμε. Ας το δούμε και θα δεις και θα το συζητήσουμε. Είμαι ο Ελλάδιος. Είχα ξαναβγεί πάλι σε μια εκπομπή για την Κιβωτό του κόσμου. Και είχα κάνει κάποιες δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις είναι ψέματα όλες. Είχα δει στην τηλεόραση ότι βγάλανε για την Κιβωτό του κόσμου ότι είχαν γίνει αυτά τα πράγματα που με το πάτερ και όλα αυτά. Και είχα πάει σε μια εκπομπή να μιλήσω και μου είπανε αν θα πεις αυτά, αυτά, αυτά και αυτά, δηλαδή τα ψέματα αυτά, θα πάρεις κάποιο χρηματικό ποσό. Εγώ ναι μεν είχα ανάγκη. Κάθισα, μου είπανε τι θα πω ακριβώς και αυτά. Τα είπα. Και δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ούτε πετάγαμε ρούχα στους κάδους. Ούτε με έχουν χτυπήσει. Ούτε μου έχουν κάνει κάτι κακό. Ίσα ίσα μας δώσανε και αγάπη. Εμείς κάναμε κάποια λάθη από μόνοι μας. Το σπίτι στην Πιπίνου ισχύει για το σπίτι, αλλά δεν μας κάνανε αυτά που είχα πει. Δηλαδή, είχα πει ότι δεν είχε τηλεόραση, δεν είχε τίποτα. Τα είχε όλα. Απλώς, εγώ το έκανα για κάποιο χρηματικό ποσό που μου είπε η εκπομπή, θα σου δώσουμε. Είχα ανάγκη και το έκανα. Ούτε μας έχει χτυπήσει, ούτε με έχει χτυπήσει εμένα προσωπικά, ούτε ο Πασχάλης, ούτε ο Αναστάσης, ούτε κανένας, ούτε κανένας. Ούτε ο Κώστας, ούτε ο Πάτερ ποτέ. Δεν μας έχουν σηκώσει για κανένα χέρι, για κανένα λόγο. Και θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη μεγάλο από τον κόσμο, βέβαια, που είχα πει αυτά τα ψέματα, που δεν ισχύουν, δηλαδή όλα αυτά που είχα πει. Και ζητάω ένα πιο μεγάλο συγγνώμη από τον Πάτερ, τον Αντώνιο, που κάθισε και είπε αυτό το πράγμα. Εμένα με έχει βοηθήσει, με έχει στηρίξει σε όλα. Και έκανε την επιλογή μόνος μου να φύγω από το κέντρο. Μένα μου είχε δώσει αγάπη αυτός ο άνθρωπος και ζητάω χίλια συγγνώμη από όλο τον κόσμο και από τον Πάτερ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρουμε αν είπε αλήθεια για αυτά που συμβαίνουν στην Κιβωτό την πρώτη φορά ή τη δεύτερη φορά. Το σίγουρο είναι ότι έχει πει ψέματα για το θέμα του χρηματισμού, διότι έβγαλε ο Ευαγγελάτος στην εκπομπή του τα μηνύματα που έδειχνε ότι αυτό ζητούσε χρήματα. Και βέβαια γνωρίζουμε και τους συναδέλφους. Κύριε Καλιακμάνη, το πρώτο σχόλιο από εσάς για αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα ξεροκαταπίνη. Έτσι λέμε στην αστυνομία όταν κάνουμε μια ανάκριση και ο ανακρινόμενος μιλάει περί ανέμων και υδάτων. Ξεροκαταπίνη, που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν είπε την πρώτη φορά ψέματα ή λέει τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα παιδιά εκεί μέσα προφανώς δεν έχουν μεγαλώσει με τον καλύτερο τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος και το συγκεκριμένο παιδί ήταν παραβατικό και έχει κάνει στη φυλακή, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Εγώ έτυχε και βρέθηκα σε εκπομπή με άλλα τρία παιδιά, τα οποία τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο που δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις αλήθεια. Ναι, εδώ δεν βέβαια δεν εξετάζουμε αυτό. Εξετάζουμε τις συγκεκριμένες καταγγελίες για τις οποίες υποτίθεται ελέγχεται ο πατέρας Αντώνιος. Ναι, εξετάζουμε τα ή πάντα. Να αρχίσουμε τώρα να εξετάζουμε και το χαρακτήρα και το όχι, αυτό όχι, του καθενός. Έχει να κάνει με αυτές τις δομές που εννοείται ότι είχαν συσταθεί για να διατρέφουν αλλά και να εκπαιδεύουν παιδιά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Δεν έγινε έτσι. Τώρα, αν λέει αλήθεια τώρα, αν λέει ψέματα, καταρχήν δεν νομίζω
ούτε μία σε εκατομμύριο να ευσταθεί ότι τον πλησίασαν δημοσιογράφοι. Αυτό δεν ευσταθεί και το γνωρίζουμε. Δεν το συζητάμε. Τώρα αυτό θα ήταν. Αν πήγε να το κάνει κάποιο, θα ήταν εντελώ τρελό. Αλλήμον, αν κάθε φορά που κάναμε ρεπορτάζ, πληρώναμε για να μα πούν αυτά που θέλουμε. Τώρα μην τρελαθούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανένα αυτό το πράγμα. Άρα και αυτή η συμπεριφορά αυτού του παιδιού δείχνει κάτι. Μάλιστα, ναι. Για πάμε και στον κύριο Καραγιάννη. Και η μεταστροφή δείχνει κάτι. Ναι, πολλά κύριε Καραγιάννη, η συνέντευξη δόθηκε σε εσάς. Δεν είναι αξιόπιστος. Δεν είναι αξιόπιστος. Κοιτάξτε, είναι πολύ στενάχωρο. Λίγες μέρες προτού επιτέλους δοθεί το απολογητικό υπόμνημα και κατατεθεί για τον πατέρα Αντώνιο, το οποίο είναι άρτιο και έχει όλα τα νομικά επιχειρήματα που χρειάζεται για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς. Δυστυχώς να έχουμε παραπλανηθεί, γιατί αυτός είναι ο όρος που θα χρησιμοποιήσω, ότι παραπλανήθηκα και εγώ ίδιος και το site από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ποινικό μητρό, ο οποίος είπε κατάφορα ψέματα κατά συναδέλφων, χωρίς αυτά να μπορεί να τα αποδείξει, ενώ συνέβησαν ακριβώς τα αντίθετα γεγονότα. Δηλαδή ο ίδιος ζητούσε μετεπιτάσεως κάποια πράγματα, ο ίδιος εκβίαζε, ο ίδιος απειλούσε με απίστευτα μηνύματα και απίστευτους διαλόγους. Πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι άνθρωποι το εξής, οι οποίοι αναφέρθηκαν και στο βίντεο του. Δεν θα αθωωθούν με τη βία, ούτε με τις απειλές, ούτε με τίποτα. Θα αθωωθούν με τρόπο θεσμικό, πηγαίνοντας στο φυσικό τους δικαστή, παραθέτοντας απτά επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν, μαρτυρίες οι οποίες υπάρχουν και αποδομώντας τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί είτε στον πατέρα Αντώνιο, είτε στους υπόλοιπους 7. Όλα τα άλλα είναι αθλειότητες, μπορώ να πω. Οι οποίες... Ναι, γιατί τώρα, γιατί για να υπάρχει μια λογική σε αυτό που κάνει αυτό το παιδί, πρέπει να έχει και ένα κίνητρο και σου λέει πληρώθηκα για να το κάνω. Καταλάβατε. Και, ναι, και ρίχνει λάσπη. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα, κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να αποδείξει, αλλά είδατε τελικά ότι οι καλοί συνάδελφοι μπόρεσαν και το απέδειξαν και έβγαλαν στη δημοσιότητα μηνύματα του συγκεκριμένου ατόμου, τα οποία καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Εμείς ήδη κατεβάσαμε τα συγκεκριμένα αποσπάσματα και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ελπίζω να έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτό όμως δεν πρέπει να συνδεθεί να το πούμε απλά με αυτό, την περίπτωση. Κύριε Καραγιάννη, προς τιμήν σας αυτό που κάνατε. Από τη στιγμή που έχουμε καθ' ολοκληρία την εικόνα, εγώ αν ήμουν ας πούμε, στη θέση του πατρός Αντωνίου, δεν τον ήθελα για υπερασπιστή. Δηλαδή για μάρτυρα υπεράσπισης το συγκεκριμένο. Μα γιατί δεν είναι. Σε δεν καμία είναι περίπτωση. Πραγματικά δεν πρέπει να ταυτίζουμε τον πατέρα Αντώνιο ως θεσμό, ως ιερέα και ως πρόσωπο με τέτοια άτομα τα οποία δυστυχώς υπήρχαν βεβαίως στο περιβάλλον του. Γιατί η κυβωτός του κόσμου, όπως είπε ο κ. Καλιακμάνης πολύ σωστά, είχε από όλα τα στοιχεία. Είχε μέσα δύσκολα παιδιά με δύσκολο παρελθόν. Είναι λογικό λοιπόν κάποιος να προσπαθεί να τα βοηθήσει και να προσπαθεί να τους έχει μαζί του. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν και τις καλύτερες συνήθειες. Εμείς πρέπει όμως με αγάπη να συνεχίσουμε την αναζήτηση της αλήθειας, όποια και να είναι αυτή. Πήρε προθεσμία χτες, ήταν κάτι που χρειαζόντουσαν οι συνήγοροι. Δεύτερη γιατί πολύ απλά είναι τόσες πολλές οι μαρτυρίες που δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί το απολογητικό υπόμνημα. Δεν ετέθη ποτέ θέμα εξαιρέσεως τη αγγελέα ανηλίκων, να το τονίσουμε αυτό. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να ζητήσουν αλλαγή τη εισαγγελέα ανηλίκων. Το μόνο που πήγαν να κάνουν είναι προσφυγή κατά τη αποφάσεω περί μη αποδοχή τη νέα παράταση χρόνου. Αυτό ήταν ουσιαστικά η χθεσινή ιστορία με την. Με τους δικηγόρους του πατρός Αντωνίου. Τώρα από εκεί πέρα, 13 Φλεβάρι θα πάμε, είναι η νέα προθεσμία τη Δευτέρα. Την προσεχή Τρίτη με Πέμπτη συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και αναμένεται να κληθεί και ο πατέρας Αντώνιος επικουρικά, συμβουλευτικά από την ανακριτική επιτροπή που έχει συσταθεί. Εκεί τι περιμένουμε δηλαδή. Από την Εκκλησία. Θα είναι μια ενημέρωση για το τι έχει συμβεί και για το πώς βλέπει τα πράγματα παράλληλα με την έρευνα της δικαιοσύνης. Απόφαση καθαιρέσεως του. Πάντως θα πρέπει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα αντανακλαστικά της Εκκλησίας ήταν πολύ γρήγορα. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καταγγελίες εναντίον του παπά Αντώνιου εκεί, το ζήτημα είναι, υπάρχουν κάποιοι, γιατί υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι ο πάτερ ασέλγησε σε κάποια παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που καταγγέλουν. Υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες που λένε το αντίθετο για αυτά τα περιστατικά. Γιατί ο δικαστής στέκεται στις κατηγορίες. Τώρα να βγαίνουν κάποιοι και να λένε όλα ήταν καλά εκεί. Άλλοι να λένε ήταν χάλια. Εδώ τα συμβάντα. Και από άλλα οι κατηγορίες για τις οποίες
δεν κατηγορείται ακόμα, γιατί ως ύποπτος αυτός ο άνθρωπος, ως ύποπτος θα παρουσιαστεί να καταθέσει, όχι ως κατηγορούμενος, απολογούμενος δηλαδή, δεν θα απολογηθεί, ως ύποπτος θα καταθέσει ανομωτή. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, υπάρχουν εκεί κάποιοι που να λένε ότι... Θα τα δούμε, κύριε Καλιακμάνη, τώρα μην προτρέχουμε, δούμε, θα τα δούμε. Η διαδικασία είναι άλλη και να προσθέσουμε και έτσι, για ποιο λόγο... Όχι μόνο αν... υπάρχουν μαρτυρίες που βοηθάνε στην κατεύθυνση αναζήτησης της αλήθειας και που αμφισβητούν και το 15χρονο και το 19χρονο, όχι μόνο υπάρχουν τα ημερολόγια με τους χρόνους κατά τους οποίους αποδεικνύεται ότι ο 15χρονος δεν είναι το καν εγγεγραμμένος στη συγκεκριμένη δομή όταν έκανε την καταγγελία για αυτή τη δομή, αλλά υπάρχει και πρόσωπο που ήταν φοιτούσε τότε, ήταν τρόφιμος της δομής του κόσμου, σήμερα φοιτητής, ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά υπάρχει πρόσωπο που έχει ενορχιστρώσει, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, όλη αυτή την υπόθεση των καταγγελιών εις βάρος του πατρός Αντωνίου, με συγκεκριμένο δόλο για συγκεκριμένο λόγο. Τότε, αν είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Καραγιάννης, που εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω κάτι, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε να δούμε αν κάποια παιδιά κατήγγειλαν ψέματα ότι κάποιος σας έλγησε εναντίον τους, για ποιο λόγο το έκαναν. Θα το δει ο δικαστής αυτό. Δηλαδή, πόσο εύκολα τώρα μπορεί τι να πούμε. Ναι, θα το δει ο δικαστής. Αυτό λέω, ο δικαστής θα τα δει όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.